Τις επιφυλάξεις του για την επαναλειτουργία συγκεκριμένων δικαστικών διαδικασιών εξέφρασε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Άριος Ροζάκης, μιλώντας στον 984 και την Νικολέτα Σφακιανάκη. Είμαστε θεσμικός παράγων. Η Ολομέλεια είναι θεσμικός σύμβουλος του Υπουργείου, έτσι περιγράφεται και στους σχετικούς νόμους. Θα έλεγα ότι οι πρώτοι που θα έπρεπε να ερωτηθούν, ή εν πάση περιπτώσει, δεδομένου θα έπρεπε να ερωτηθούμε και εμείς. Δεν έχουμε μια πληροφόρηση όσον αφορά τα μέτρα, τα υγειονομικού τύπου μέτρα που θα ληφθούν, έστω και με αυτή την μερική έναρξη κάποιων διαδικασιών. Αν έχει ζητηθεί η γνώμη των δημοξιολόγων, φαντάζομαι ότι έχει ζητηθεί, ελπίζω τουλάχιστον, και πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, διότι προφανώς θα πρέπει να λαμβάνονται και μέτρα ασφαλείας πλέον μέσα στους χώρους, μάσκες κτλ. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να είναι αυτό. Οι δικηγόροι, υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων που δημιουργήθηκαν εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, θέτουν επιτάπητο στο θέμα της ταχύτερης ολοκλήρωσης της ψηφιακής δικαιοσύνης. Η ιστορία είναι και μια ευκαιρία, και ήδη νομίζω ότι γίνονται αρκετά πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, να αλλάξουμε λίγο τους τρόπους που λειτουργούμε, βάζοντας πλέον περισσότερη τεχνολογία και στο δικό μας επάγγελμα, προκειμένου να επιταχυνθούν αρκετά τα πράγματα. Γίνεται μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Και όσον αφορά στα προγράμματα της τηλεκατάρτισης, ο κύριος Ροζάκης έκανε λόγο για απαξιωτική και προσβλητική αντιμετώπιση του δικηγορικού κλάδου. Εξ αρχής καταγγείλαμε ως κλάδος αυτή τη διαδικασία. Θεωρούμε ότι μας απαξιώνει και μας προσβάλλει την αξιοπρέπειά μας, και δυστυχώς δικαιωόμαστε αυτά τα πράγματα. Λαμβάνουμε από όλη τη χώρα και από τους συναδέλφους μας εδώ στο Ηράκλειο παράπονα σχετικά με τη λειτουργία, τις λειτουργίες που έχει το συγκεκριμένο σύστημα, και κυρίως με βάση σχέση με το χαμηλού επίπεδου εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχεται. Χαρακτηριστικά υπήρξαν περιπτώσεις όπου, ας πούμε, όσον αφορά το θέμα του νόμου προσωπικών δεδομένων, που η εκπαίδευση γινόταν με βάση προηγούμενο νόμο, δηλαδή δεν λάμβανε υπόψη της των ισχύοντα νόμων. Ναι. Έχουμε τέτοια φαινόμενα. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια διαδικασία που θεωρητικά που μας προσβάλλει ως κλάδο, νομίζω. Και επίσης, δεν υπόψη σας ότι ενώ, ας πούμε, είχαν υποσχεθεί ότι έστω τα πρώτα 400 ευρώ θα έμπαιναν μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, ένας πολύ μικρός αριθμός συναδέλφων μου έχει λάβει τα συγκεκριμένα ποσά. Αυτά όλα παρατείνονται και πηγαίνουν προς το μέλλον.